Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι κατέριψε ακόμα 13 drones, 11 από αυτά στην Κρυμαία κοντά στη Σεβαστούπολη και 2 ενώ κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Νωρίτερα μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Ντομοντέντοβο κοντά στη ρωσική πρωτεύουσα, εκεί που βρίσκεται το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της πόλης. Κάτοικοι αναφέρουν ότι πριν την πυρκαγιά άκουσαν εκρήξεις. Πριν από τις καινούργιες επιθέσεις, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την απόφασή της να στείλει ακόμα 2 συστοιχίες του συστήματος Patriot στην Ουκρανία. Με το στρατό του Κιέβου να υποστηρίζει ότι τα συστήματα αυτά έχουν αναχαιτήσει επανειλημμένα ακόμα και ρωσικούς υπερηχητικούς πυράβλους. Εκτός από τις συστοιχίες αυτές, το Βερολίνο θα εξοπλίσει τον Ουκρανικό στρατό με οβίδες, φορτηγά και ερπιστριοφόρα. Є додаткові установки Patriot. Дуже дякую, Олафе, тобі. Для захисту наших людей це потрібно від російського терору. Дякую Німеччині, канцлеру особисто за виконання цієї домовленості. Це точно врятує тисячі життів наших людей. Οι ρωσικές δυνάμεις από την πλευρά τους κατηγορούν την Ουκρανία ότι επιχείρησε να επιτεθεί με ντρόουν σε εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικών καυσίμων στη Ζαπορίζια. Η Ουκρανική Προεδρία διαψεύδει τους ισχυρισμούς κατηγορηματικά, ενώ υποστηρίζει ότι από ρωσικό πλήγμα στην πόλη έπεσαν νεκροί τουλάχιστον 3 πολίτες. Сьогодні російські терористи знову вдарили по Запоріжжю. Влучання по звичайній забудові, пошкоджена церква, житловий будинок. Станом на зараз відомо про. Και όλα αυτά την ώρα που η Πολωνία ανακοινώνει τη μετακίνηση επιπλέον 10.000 στρατιωτών στα σύνορά της με τη Λευκορωσία για να ενισχύσει τη συνοριακή της δύναμη.